ήταν ένα ωραίο διάλειμμα. Πολλά παιδιά, πολλοί κόσμος εδώ στο Λαγκαδά. Πώς το εισέπραξες? Ναι, όντως είναι μια χαρούμενη στιγμή για μένα και ελπίζω για τον κόσμο που ήρθε σήμερα εδώ πέρα. Ελπίζω να δώσαμε χαρά στα παιδάκια τα οποία, αν δεν μπορούν να έρθουν στο παιχνίδι για να δουν από κοντά τους παίχτες, μπορέσαμε και το κάναμε εμείς εδώ πέρα και ελπίζω να υπάρξει και συνέχεια με άλλα τέτοια event, να το πω έτσι. Η αλήθεια είναι ότι κανονικά πρέπει να ετοιμάζετε βαλίτσες για την Τρίπολη. Κρύο ντους, θα γίνει, δεν θα γίνει, τελικά δεν θα γίνει, πόσο επηρεάζεστε σαν ποδοσφαιριστές και στην ψυχολογία αλλά και εν ώψη σημαντικών αγώνων όπως είναι αυτός με τη Δυναμό Μίνσκ? Είναι όντως λίγο ψυχολογικό το όλο θέμα και το όλο βάρος που δεχόμαστε αυτή τη στιγμή, καθώς δεν γνωρίζουμε αν θα γίνουν τα παιχνίδια ή αν θα γίνουν, γιατί από τη μία μέρα στην άλλη η απόφαση αλλάζει άρδιν. Από εκεί και πέρα εμείς πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε και ό,τι περνάει από το απόδειγμα για να είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο. Και εφόσον δεν γίνει το παιχνίδι της Κυριακής, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το παιχνίδι της Πέμπτης κοντά στη Μίνσκ. Αναγκαστικά λοιπόν η σκέψη στη Λευκορωσία στον αγώνα με την Δυναμό που είναι ένας τελικός ουσιαστικά για τον ΠΑΟΚ, καθώς θέλει μόνο νίκη. Ποια είναι η πρώτη σου σκέψη για αυτό το μάτς? Για να έχουμε ελπίδες να περάσουμε στην επόμενη φάση το Europa League, θα πρέπει να κερδίσουμε αρχές γενομένη στην Πέμπτη και μετά μέσα στην έδρα μας με την King Cup. Είναι δύο δύσκολα παιχνίδια τα οποία όμως εξαρτάται καθαρά από εμάς και το τι θα κάνουμε μέσα στο γήπεδο για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε και να κερδίσουμε τα παιχνίδια. Γιώργο, υπάρχει η θετική πλευρά αυτή τη διακοπή, το ότι και ξεκουραστήκατε, ήσασταν σκασμένοι από τα πολλά παιχνίδια, αλλά και κάποιοι συμπαίκτες σου προλαβαίνουν να αποθεραπευθούν? Ναι, σωστά έτσι είναι. Με μερικοί όπως ο Μακ, ας ελπίσουμε να επιστρέψει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται στην ενεργό δράση για να μπορεί να προσφέρει στην ομάδα μας. Και όντως χρειαζόταν η ομάδα λίγο παραπάνω ξεκούραση, ας το θέσω έτσι, γιατί τα συνεχόμενα παιχνίδια μας προκαλούν μια αίσθηση, αν μη τι άλλο, κουραστική και θα πρέπει να ξεκουραστούμε. Μια τελευταία ερώτηση τουλάχιστον από μένα. Κάνεις μια καλή χρονιά, έχεις βγάλει ασπροπρόσωπο τον προπονητή σου και πλέον είναι θέμα συζήτησης αν θα ανανεώσεις και αν είσαι πολύ κοντά στην ανανέωση με τον ΠΑΟΚ. Μπορείς να πεις κάτι? Τώρα, να σου πω την αλήθεια, δεν είναι στιγμή αυτή να συζητήσω αυτό το κομμάτι. Παρ' όλα αυτά, θα θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξη που μου έχει δώσει ο προπονητής όλο αυτόν τον καιρό και ελπίζω να υπάρχει και συνέχεια μέχρι το τέλος της χρονιάς.